Παπάκια. Και έρχεται ένας άνθρωπος, ήμουνα με τον παππού και τη γιαγιά. Και έρχεται ένας άνθρωπος και φέρνει μια πιατέλα με πατάτες και κρέας. Και μου λέει, αυτό είναι από τον πατέρα σου. Είχα να δουλέψει παλιά στο πλοίο. Αλήθεια. Αυτόν τον άνθρωπο τον ψάχνω, Θεέ μου, πού μπορώ να τον βρω. Και μου λέει, Γιωργάκη, αυτό είναι από τον μπαμπά σου. Εγώ είχα να τον δω 4 χρόνια. Και λέω, πού τον βρήκες τον μπαμπά μου? Και μου λέει, παιδάκι μου, εγώ είχα δουλέψει με τον πατέρα σου. Δηλαδή, παιδικές στιγμές, πολύ σημαντικές. Αυτά λοιπόν πρέπει να μεταφέρουμε στα παιδιά μας. Τώρα, άμα τα πεις στα παιδιά, μπορεί να γελάνε. Mm. Αλλά αυτόν τον άνθρωπο τον ψάχνω σαν τρελός. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, πού είναι, να του φιλήσω τα χέρια και να του πω σε ευχαριστώ. Μόνο και μου είπε, αυτό είναι από τον πατέρα σου. Τη γυναίκα σου, με ποια κριτήρια τη διάλεξες στη ζωή σου, τη Μαρία, είστε 30 χρόνια μαζί. Θα σου πω. Τη Μαρία τη θυμάμαι 4 ετών. Εγώ να πω ότι τη θαύμαζες και τη θαυμάζεις πάντα. Θα σου πω το εξής. Ο άνθρωπος που μας στέλνει η ζωή, όσο καιρό είναι μαζί μας, είναι δώρο Θεού. Το έχω πει. Τη θυμάμαι 4 ετών, κοριτσάκι μικρό. Ξαφνικά την είδα στα 20 της, αν δεν κάνω λάθος. Και από εκεί και πέρα, όταν προχώρησε η ζωή, τρέξαμε μαζί αυτή τη διαδρομή. Έχετε 2 υπέροχα παιδιά. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά 2 πακέτα θα πάρει στα χέρια του ο Γιώργος Αυτιάς. Πώς και τι.